Η κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πρώην καθαρίστρια στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλησπέρα σας, κυρία Κωστοπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Μια διόρθωση. Το πρώην. Το πρώην. Παραμένω ακόμα και ευελπιστώ να συνεχίσω να παραμένω. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Μα μόλις το είπα, λέω, τώρα θα μου το πει ότι δεν είναι πρώην και θα έχει και δίκιο. Για πείτε μας. Το λέω χαριτολογώντας όμως, να το ξέρετε. Πείτε μας τι έγινε με τον κύριο Βαρουφάκη, τι σας είπε. Σας διαβεβαίωσε ότι όντως θα προσληφθείτε κανονικά, θα είστε και πάλι όπως ακριβώς και πριν. Γιατί είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί και να μην γίνουν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι, θα είμαστε πολύ τυχερές αν δεν γίνουν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πραγματικά το λέω. Έλεγα λοιπόν ότι ο λόγος που ζητήσαμε να έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Βαρουφάκη ήταν για κάποιες διευκρινιστικές θέσεις δικές μας, έτσι να το πω. Όσον αφορά την επαναπρόσληψη, εμείς όπως ξέρετε και γνωρίζετε όλοι, είχαμε τετράωρη απασχόληση. Κάτι σαν μερική απασχόληση δηλαδή. Ναι, ναι, σαν part-time ας πούμε. Ναι. Αυτό λοιπόν όπως χαρακτηριστικά του είπαμε ήταν μισή ζωή για μας. Και θέλαμε να του το μεταφέρουμε γιατί ξέραμε και ήμασταν σίγουρες ότι δεν το γνώριζε. Από εκεί και πέρα, εάν ο ίδιος θελήσει να το πράξει και να το υλοποιήσει και εμείς να γυρίσουμε με κανονική εργασία όπως όλοι οι άνθρωποι, θα ήταν από τα πιο ευχάριστα που θα μας έχει συμβεί. Είναι κάτι που το εξετάζει πάντως από ό,τι φαίνεται. Δεν το έχει αποκλείσει αυτό. Θα όχι, το δει. Δεν το έχει αποκλείσει. Ναι, ναι, δεν μας το απέκλεισε. Βεβαίως δεν μας έδωσε και κάποια απάντηση γιατί δεν το γνώριζε ο άνθρωπος. Ήταν λογικό. Ανέθεσε στο διευθυντή του να το ψάξει, να δει τι μπορεί να κάνει. Άλλωστε εμείς έχουμε μείνει και πάρα πολύ λίγες και οι υπηρεσίες έχουν συγχωνευτεί. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθούσε αυτό αν συνέβαινε. Θα είναι κάπως κατά τη δική μας την εκτίμηση. Ναι. Γιατί έχετε μείνει λίγες, έχουν πάρει σύνταξη κάποιες, έχουν βρει κάποια άλλη δουλειά? Όχι, όχι. Έχουν πάρει σύνταξη. Κάποιες γύρισαν πίσω με τις εξαιρέσεις που λέει ο νόμος και έχουν τοποθετηθεί σαν επιμελήτριες. Υπάρχει ένας μικρός βέβαια αριθμός, 38 στο σύνολο συναδελφισσών που είναι στον ΑΣΕΠ γιατί είχαν πτυχία και έχουμε και 50 απολύσεις. Οπότε και τις συνταξιοδοτήσεις που έχουν γίνει. Είστε τώρα είστε περίπου 50 δηλαδή? Όχι, τώρα είμαστε 419 από τις 595. Οι 50 αυτές τις τελευταίες που μας είπατε, οι απολύσεις τι είναι, άλλου τύπου απολύσεις? Όχι, έχουν απολυθεί διότι δεν είχαν μπει στο καθεστώς της κινητικότητας. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό. Κατάλαβα. Εμείς ακόμα είμαστε σε διαθεσιμότητα γιατί είχαμε κάνει αιτήσεις για την κινητικότητα. Ναι. Δεν έχουν βγει οι οριστικοί πίνακες και έτσι παραμένουμε ακόμα σε διαθεσιμότητα. Τώρα κατά την περίοδο της διαθεσιμότητας προφανώς η μισθή σας ήταν κομμένη. Παίρνατε κάποια χρήματα το 25% αν δεν κάνω λάθος? Όχι, παίρναμε το 75%. Ναι, το 75% και δεν παίρνατε το 25%. Με αυτό το 25% τώρα γνωρίζετε αν θα γίνει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι για να πάρετε αυτά τα χρήματα? Ο κύριος Κατρούγκαλος όταν μας είχε καλέσει στο Δημόσια Διοίκησης μας είπε ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να μας τα δώσουν τη δεδομένη στιγμή, μπορούμε να τα διεκδικήσουμε νομικά. Αλλά ξέρετε κυρία Παπαθανασίου, δεν είναι αυτό το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή. Τώρα έγινε αυτό, τελείωσε, πέρασε. Μακάρι να γίνει κάτι και να επιστρέψουμε όλοι στις δουλειές μας και δεν είναι το ζητούμενό μας αυτό τόσο. Πέρασε ναι, τώρα. Προφανώς. Ξέρουμε πόσο υποφέρει η Ελλάδα. Για μένα προσωπικά δεν με απασχολεί αυτό. Όπως ζήσαμε, ζήσαμε. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά για αυτή τη χώρα και όχι τώρα να διεκδικήσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει τόσο. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε αυτό, κύριε Κωστοπούλου, γιατί αλήθεια είναι ότι ακούμε πολλά, στοχοποιούνται πολλές ομάδες εργαζομένων ότι διεκδικούν πράγματα τα οποία τέλος πάντων φαίνονται σε κάποιους είτε παράλογα είτε υπερβολικά, ενώ εσείς το μόνο το οποίο θέλετε είναι να έχετε πίσω τη δουλειά σας, την οποία και τη στερηθήκατε με αυτές τις διαδικασίες που όλοι γνωρίζουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα το πίσω μας το τι μένει,
Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό θα είναι όλοι να σκεφτούμε το αύριο, γιατί εκεί είναι η όλη ουσία πια. Mm-hmm. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και για εσάς και για τη χώρα και για όλους μας. Βεβαίως και για όλο τον ελληνικό λαό που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Αυτό είναι η ευχή που μπορούμε να δώσουμε πια. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλή σας, καλό απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.